Να πω ότι το μεταναστευτικό που μπήκε βεβαίως έχει αιτίες, όπως και το προσφυγικό. Είναι και η οικονομική κρίση, είναι και η πόλεμη, αλλά μεταναστευτικό έχει και η Ελλάδα προς τις άλλες χώρες. Και αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί και ειδικά στους νέους. Και μην το υποτιμάμε, γιατί αυτό θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Άρα οι αιτίες είναι αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που παίρνονται και τα 400 και 500 ευρώ και οι ευέλικτες μορφές εργασίας που δεν επιτρέπει στην νεολαία ούτε οικογένεια να κάνει ούτε να δει το μέλλον ελπιδοφόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, κοιτάξτε, εμείς το λέμε καθαρά και το επανέλαβαν και άλλοι συνομιλητές, ήταν σε συνθήκες πόλωσης. Και μάλιστα υπήρξαν και debates μέσα ενημέρωσης που καλούσαν τους δύο. Λες και δεν υπήρχαν υπόλοιποι. Και το λέω γιατί. Γιατί η φωνή του ΚΚΕ, ναι, διαφέρει από τους υπόλοιπους. Και διαφέρει και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξαν κάλπικα διλήμματα που δεν είχαν σχέση με ευρωεκλογές και βεβαίως είχαν δώσει χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Και αυτό το βλέπουμε να ξαναεπαναλαμβάνεται. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και στη Γαλλία ο Μακρόν έδωσε χαρακτήρα δημοψηφίσματος στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εμείς κάνουμε μία σύγκριση όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον. Οι ευρωεκλογές του 2014 ή αφού δίνεται χαρακτήρα εθνικών εκλογών ή δημοψηφίσματος, συνθήκες του 2015 του Σεπτέμβρη, δηλαδή μετά το τρίτο μνημόνιο. Και εκεί τι είδαμε στον κόσμο, γιατί εμείς πηγαίνουμε και σε χώρους δουλειάς και σε γειτονιές και σε σχολεία παντού. Υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός στον κόσμο. Ακόμα και αυτοί που πάνε να ξαναψηφίσουν τα ίδια κόμματα δεν το κάνουν με ανοιχτή καρδιά. Μιλάνε για τελευταίο πικρό ποτήρι που θα πιούνε και βέβαια ακούγανε, προβληματίζονται, υπάρχει απογοήτευση και θα έλεγα ότι ήταν μια σαφέστατη ποιοτική διαφορά που κανείς πρέπει να την πάρει υπόψη του. Και θα για δούμε το επόμενο πώς ερμηνεύεται την άνοδο του δικοματισμού. Επειδή είναι σαφής. Ναι, θα σας πω. Βοηθήσανε και στο παιχνίδι έτσι όπως στήθηκε, δηλαδή της πόλωσης. Δεν ανοίξανε πραγματικά προβλήματα και ειδικά τα προβλήματα και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το ΚΚΕ, αν θέλετε, έδωσε ενιαίο στίγμα και στις τέσσερις κάλπες και ανέδειξε ότι η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης περιφερειακών, δημοτικών, δηλαδή τοπικής διοίκησης, είναι ενιαία γιατί είναι πολιτική που απορρέει από το ίδιο επιθετικό σύστημα αντιλαϊκό. Συνεπώς για μας έχει σημασία η επόμενη μέρα το πώς αυτός ο κόσμος θα πορευτεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα ξαναβρεθούμε στο μετερίζι του αγώνα ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που είναι ενιαία. Θέλω να πω ότι να ευχαριστήσουμε όσους δουλέψανε και θα συνεχίσουν και όλη τη νύχτα να δουλεύουν εφορευτικές επιτροπές, δικαστικοί κλπ. Όμως στα πολυόροφα σχολεία ηλικιωμένοι και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δεν μπορούσαν να ανέβουν. Στην Ιωνίδιο 5 όροφοι. Στο Τζάνιο έλεος πια. Και αυτά πρέπει να τα πάρουν υπόψη και ειδικά οι δήμαρχοι της τοπικής διοίκησης. Ή χαλασμένα ασανσέρ. Σκέτη ταλαιπωρία και βασανιζόντουσαν άνθρωποι. Δεν υπήρχε πρόβλεψη δηλαδή για τους ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα. Ναι. Όχι παντού, ναι. Γιατί σε κάποια εκλογικά κέντρα κατέβαινε ο αντιπρόσωπος κάτω στο ισόγειο. Τουλάχιστον στον Πειραιά που, για να είμαστε και που ήμουν εγώ και γύρισα αρκετά. Και γύρισα αρκετά. Υπάρχει πρόβλεψη. Ξέρετε συνήθως τώρα ο δικαστικός να ανεβοκατεβαίνει από τον πέμπτο όροφο για να εξυπηρετήσει ψηφοφόρους. Αυτό. Εντάξει, είπατε μία κουβέντα, κυρία Μανολάκου. Εντάξει, πάμε στον κύριο και Γκότση. Και τελειώνω με τη συντηρητικοποίηση του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, όταν ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
κάνει δηλώσεις και λέει ότι ο Χίτλερ είχε και θετικά, ή την 9 του Μάη, την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης, τη μετατρέπουν και την αποσιωπούν και λένε η μέρα της Ευρώπης, βεβαίως τότε η συντηρητικοποίηση και ενίσχυση του εθνικισμού είναι συνειδητή.